Σήμερα θα κάνουμε ένα cheesecake παγωτό, που είναι το κάτι άλλο. Έχει τη βάση, θα σας δείξω εγώ το παγωτό τη βάση και μετά μπορείτε να παίξετε με ό,τι θέλετε, με ό,τι μαρμελάδα ή ό,τι σάλτσα θέλετε, με ό,τι μπισκότο θέλετε. Ό,τι σας αρέσει μπορείτε να το κάνετε. Πάμε να δούμε την καρτέλα που θα βρείτε τελικά και ερχόμαστε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω, ρίχνω μέσα στον μπολ μου το τυρί κρέμα, εδώ, και το ζαχαρούχο. Θα χτυπάω αυτά τα δύο μέχρι να φορτέψουν λίγο, σε μέτρη ταχύτητα, δεν με νοιάζει, ίσως να ανακατευτούν. Ωραία, τα χτύπησα και λίγα δευτερόλεπτα και ρίχνω μέσα την κρύα, πολύ κρύα κρέμα γάλακτος από το ψυγείο κατευθείαν, 35% λιπαρά και χτυπάω μέχρι να γίνει μια ωραία παχύρευση στη κρέμα. Λοιπόν, έτοιμο, βλέπετε πως έδεσε και έγινε έτσι μια ωραία, πολύ ωραία παχύρευτη κρεμούλα. Τέλος, αυτή ήταν η βάση του παγωτού μας. Γενικά σας είχα δείξει και παλιά ένα cheesecake τούρτα παγωτό που ήταν άλλο πράγμα για τα γενέθλιά μου τώρα πριν από 3 χρόνια. Γεράσαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, πες Δήμο. Είμαστε εδώ 5 χρόνια, 6 πώς είμαστε. Μην βρίζεις. Είμαστε family friendly κανάλι. Λοιπόν, και περνάει και το τρένο γιατί εδώ είναι της φύσης η κατάσταση. Γιατί δεν είμαστε στην Αθήνα να γίνεται ο πανικός. Θα μου πεις στην Αθήνα έχει πιο πολλά τέτοια. Δεν έχει σημασία. Δεν είσαι ποτέ κοντά στο μετρό. Έχω εδώ πέρα τι. Τριμμένο μπισκότο ανακατεμένο με βουτυράκι. Μια κλασική βάση cheesecake. Κάτω θα σας έχω και τις δοσολογίες. Μην αγχώνεστε. Είναι πανεύκολο. Μπορείτε να βάλετε και σκέτο μπισκότο αν βαγγέσετε να το ανακατέψετε με βούτυρο. Αλλά τι είναι. Μπισκότο digestive χτυπημένο, διαλυμένο να γίνει πούδρα. Με βουτυράκι. Δοσολογίες αναλυτικά στο Valianos.com, τα έχουμε πει αυτά. Βλέπετε, το κάνουμε σε στρώσεις για να παίρνεις μπάλα να έχει παντού. Και τώρα θα βάλουμε λίγη από τη σάλτσα. Έχω λίγη από τη σάλτσα φράουλα. Σας έχω κάνει ξεχωριστό βιντεάκι πώς να κάνετε σάλτσα, είτε για cheesecake, είτε για παύλα, είτε οτιδήποτε. Εδώ βάλουμε λίγη από αυτή και θα το ανακατέψετε έτσι. Βάζουμε και το υπόλοιπο τώρα. Εδώ. Είναι πανεύκολο, γίνεται μέσα σε 5 λεπτά, ε. Τη σαλτσούλα μπορείτε να την έχετε έτοιμη, να την έχετε γενικά για το καλοκαίρι, να τη βάζετε πάνω από παγωτό. Δεν σας συνιστούσα να βάλετε συγκεκριμένη σάλτσα πάνω από cheesecake κανονικό που μπαίνει στο ψυγείο, γιατί την έχω φτιάξει έτσι ώστε είτε να είναι σάλτσα από πάνω, δηλαδή να είναι πιο ρευστή, είτε να μπαίνει κατάψυξη και να παραμένει μαλακή και να μην γίνεται πέτρα. Οπότε, οτιδήποτε σε ζελέ, την κατάψυξη θα πάγωνε, ότι είναι ζελατινοποιημένο πιο πολύ. Και έχετε πάλι το υπόλοιπο μπισκότο από πάνω. Δεν βάζουμε πολύ μπισκότο σε αυτή την κατάσταση, να ξέρετε. Εγώ έχω φτιάξει ένα από χθες. Αν δεν θέλετε να βάλετε τη σάλτσα αυτή, βάλετε μαρμελάδα, αν θέλετε το κάνετε στο μπαμ-μπαμ. Το καλύπτω με μεμβράνη τώρα, εννοείται. Και μπαίνει η κατάψυξη μέχρι να παγώσει. Εγώ έχω και σε μεγαλύτερο σκεύος φτιάξει, σε πιο απλωτό σκεύος. Πάμε να το βάλουμε στην κατάψυξη και ερχόμαστε να το σερβίρουμε και να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το έχω φέρει, έχει παγώσει, το αφήνετε αρκετές ώρες στην κατάψυξη, εδώ. Έλα αγάπη μου, βλέπετε ότι είναι έτσι μαλακό. Εντάξει, προφανώς όσο μένει, γιατί και αυτό εδώ πέρα τώρα είναι φρέσκο, όσο μένει θα γίνει ακόμη πιο παγωμένο στην κατάψυξη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο όσο το τυρί κρέμα μέσα. Η κρέμα είναι βελούδινη. Δοκιμάστε το. Πραγματικά είναι τέλειο το παγωτάκι αυτό. Οπότε το κάνετε και περιμένω εντυπώσεις. Φιλάκια πολλά.